Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στη Δίων Τηλεόραση και στην εκπομπή Τα Μαγειρέματα της Έλσας. Τα Μαγειρέματα της Έλσας και η εκπομπούλα μας βρίσκονται στην Κατερίνη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ίκα. Ποιος δεν την ξέρει. Οπότε, εγώ ήθελα να πάρω κάποια υλικά για να φτιάξω τις πολύ ωραίες συνταγούλες μας που έρχεται και σαρακοστή. Οπότε, αφού ήμουν στην περιοχή, ήμουν όχι για να πάω στο Ίκα ή να πάω σε σχολείο. Έχει περάσει καιρός προπολού που πηγαίνω σχολείο. Οπότε, βρήκα μπροστά μου το Πίτσια, ένα από τα καταστήματα του Πίτσια. Και σκέφτηκα να μπω να πάρω τα υλικά μου για τη μαγειρική και για το πολύ ωραίο παραδοσιακό φαγητάκι που θα κάνουμε. Οπότε είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο κατάστημα του κυρίου Πίτσια. Καλημέρα, Βαγγελή. Γεια σου, Έλσα. Τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ? Καλά είσαι? Μια χαρά. Καλά κι εγώ. Λοιπόν, σήμερα ήρθα για να πάρω τα ψωνάκια μου για να φτιάξω την πολύ ωραία μαγειρική μου. Έρχεται σαρακοστή. Σαρακοστή, ναι. Έχουμε ειδική μαγειρική, ε. Έχουμε ειδική μαγειρική και φυσικά ήρθα εδώ στα καταστήματα. Είμαστε και γι' αυτό έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι? Ωραία. Τι θέλεις να κάνεις? Τι θα μου προτείνεις, τι έχουμε σε θαλασσινό? Θαλασσινό, διάφορα πράγματα. Μπορείς να πάρεις γλώσσες, παγκάσιους, καλαμαράκια, θράψαλα, πλοκάμια. Έχουμε χταποδάκι. Χταποδάκι είναι το μάστι τώρα. Λοιπόν, φίλοι μου, σκέφτηκα το πολύ ωραίο φαγητό που έφτιαχνε η γιαγιά μου κάθε σαρακοστή. Το ξέρεις ποιο είναι? Είναι χταποδάκι. Με τι θα το κάνεις? Με κοφτό μακαρονάκι. Εξαιρετικό. Είναι πολύ ωραίο. Και σκέφτομαι, εκτός από το με τι θα συνοδέψω, θα το κάνω και, και μία σαλάτα με τόνο. Τόνο σαλάτα. Τέλεια. Πατατοσαλάτα, με πατατούλες. Έχει και η νηστεία πολύ ωραίες συνταγές και νόστιμες. Εννοείται. Και πού θα τα βρούμε αυτά? Στα καταστήματα Πίτσιας. Στα καταστήματα Πίτσιας. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε τα πάντα. Λοιπόν. Να σου πω ότι εμείς ανοίξαμε το κατάστημα στη Χρυσούπολη Καβάλας. Το οποίο είναι καλορίζικο, καλορίζικο. Ένα κόσμημα. Και τώρα αυτές τις μέρες ανοίγουμε στη Θάσο. Στη Θάσο. Και σε προσκαλώ, το επόμενο γύρισμα το κάνουμε στη Θάσο. Τέλεια. Αλλά να πιάσει λίγο καιρός, να κάνουμε καιρό. Και μπάνιο. Να ανοίξει ο καιρός. Σωστό. Σωστό, εννοείται. Και στην Καβάλα μου αρέσει. Και η Καβάλα είναι πολύ ωραία και Βέρεια. Μα έχετε παντού. Πόσα καταστήματα έχουμε? Τι μέρα είναι? Το γνωστό μας ερώτημα. 37 καταστήματα. 37. Ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία στη μαγειρική. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι ωραία. Περιμένω να το δοκιμάσω. Εννοείται, εννοείται. Και φυσικά από πού θα τα πάρω όλα τα προϊόντα μου? Από τα καταστήματα Πίτσιας. Σήμερα είμαστε στο κατάστημα Ματζαροπούλου. Ωραία. Το οποίο είναι δίπλα στο Ίκα εδώ στην Κατερίνη και εξυπηρετεί όλη την γειτονιά. Θέλεις να μου δώσεις το φυλάδιο, να μου πεις λίγο για τις προσφορές που τρέχουν κάθε δεκαπεθήμερο? Γιατί ξέρεις, εγώ τις ακολουθώ πιστά. Χαίρομαι πάρα πολύ και μπορείς να βρεις στο φυλάδιο που τρέχει τώρα, είναι μέχρι τις 20 του μηνός όλες τις προσφορές και τις επιλογές και για νηστεία αλλά και για το φίλο μας τον Γιάννη που πουλάει κρέατα και για αυτούς που δεν επιθυμούν πολύ κάτι ωραία. Άλλο. Θα το ρίξω μια ματιά και φυσικά πάντα κοίτα και γενικάω και εγώ όπως όλος ο κόσμος, όλες οι νοικοκύρες κυνηγάμε τα οικονομικά και καλά προϊόντα. Ωραία, πάντα για τις μαγειρικές μας. Καλή επιτυχία. Μια ματιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που με δέχτηκες σε ένα ακόμα κατάστημα Πίτσιας. Χαρά μας και τιμή μας. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς φίλοι μου, εφόσον ψωνίσω όλα τα υλικά από εδώ, από τα καταστήματα του κυρίου Πίτσια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην κουζινούλα μας να φτιάξουμε τις πολύ ωραίες παραδοσιακές μας συνταγές.
Φίλοι μου, γυρίσαμε από τα καταστήματα πίτσιας εδώ στην κουζινούλα μας για να φτιάξουμε το πολύ ωραίο σαρακοστιανό φαγητό μας. Χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι. Πάμε να πούμε τα υλικά. Τα υλικά μας είναι 2 πλοκάμια χταπόδια, εγώ τα έχω βράσει κιόλας λίγο και έχω κρατήσει λίγο από το ζουμάκι τους σε νεράκι μπόλικο, 1 τριμμένη ντοματούλα, 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, χυμό ντομάτας, δηλαδή σαλτσούλα, θέλουμε λίγο μαϊδανό, θέλουμε 2 σχελίδες σκόρδο, 2 φιλαράκια φύλλα δάφνης, θέλουμε 250 γραμμάρια κοφτό μακαρονάκι, πιπεράκι μαύρο, πιπεράκι κόκκινο, θέλουμε αλατάκι, ανθό αλατιού μεσολογγίου, θέλουμε λίγο κρασάκι κόκκινο ξηρό έτσι για το σβήσιμο και φυσικά φίλοι μου ελαιόλαδο. Τι καλύτερο από το ελαιόλαδο να βάζουμε στα φαγητά μας. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να κόβουμε τα λαχανικά μας και φυσικά το χταποδάκι. Είμαστε έτοιμοι να κόψουμε το κρεμμύδι μας. Έτσι ωραία χοντροκομμένα. Το βάλουμε στο μπολάκι μας. Και στη συνέχεια θα κόψουμε το σκορδάκι. Πάμε να κόψουμε και το μαϊδανό. Θα κόψουμε και το χταποδάκι μας. Επειδή μένα μου αρέσει, δεν θα το κόψω πάρα πολύ ψηλό. Θέλω να φαίνεται και λίγο μέσα στο φαγητό μας. Έτσι. Κοιτάξτε πόσο μαλακό και πόσο ωραίο είναι. Μόλις κόψουμε το χταποδάκι μας, θα βάλουμε την κατσαρόλα μας στη φωτιά. Έχουμε βάλει την κατσαρόλα στη φωτιά και θα ρίξουμε το λαδάκι μας, ελαιόλαδο πάντα. Ίσα ίσα να σκεπάσει τον πάτο της κατσαρόλας μας. Περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί και θα ρίξουμε και το κρεμμυδάκι μας. Και το σκορδάκι. Θέλω να ρίξουμε και το μαϊδανό. Και αφού φίλοι μου ανακατέψουμε καλά και περιμένουμε μέχρι να γελίσουνε, δεν θέλουμε έτσι να πιάσουνε πάρα πολύ χρώμα κόκκινο, θέλουμε απλά λίγο να διαφανίσουν, να γυαλίσουν. Παίρνουμε 2 γύρες και περιμένουμε. Αφού γυαλίσανε όλα τα υλικά μας, είμαστε έτοιμοι να ρίχνουμε το χταποδάκι.
θα το ρίξουμε, θα το φέρουμε δύο γύρες και μετά θα σβήσουμε με το αλκοόλ. Το χταποδάκι μας έχει γυαλίσει και αυτό και σβήνουμε με αλκοόλ. Θα ανακατέψουμε καλά και θα αφήσουμε 2-3 λεπτάκια για να εξατμιστεί το αλκοόλ μας. Πω πω φίλοι μου, οι μυρωδιές είναι φοβερές. Θα ρίξουμε την κόκκινη σαλτσούλα εδώ που έχουμε, την ντοματούλα που έχουμε τρίψει. Την σαλτσούλα μας. Το ζουμάκι που έχουμε κρατήσει από το χταποδάκι. Τα φύλλα δάφνης θα ανακατέψουμε καλά. Και μόλις πάρει την πρώτη μας βράση, θα ρίξουμε νεράκι και φυσικά το πολύ ωραίο μακαρονάκι μας. Αφού πήρε την πρώτη βράση, ρίχνουμε το μακαρονάκι μας. Ανακατεύουμε καλά. Πω, οι μυρωδιές είναι φοβερές. Θα ρίξουμε νεράκι, ίσα ίσα να σκεπαστεί το φαγητό μας και να βράσει και το μακαρονάκι γύρω στα 500 ml. Και μόλις ξεκινήσει να βράζει, όπως πάντα, ρίχνουμε λίγο μό ελαιόλαδο και τα μπαχαρικά μας και το αλατάκι. Το φαγητό μας πήρε ήδη μία βράση και θα ρίξουμε το αλατάκι μας. Μία πρέζα καλή αλατάκι. Θέλουμε κόκκινο γλυκό πιπεράκι και μαύρο πιπεράκι. Και φυσικά στο τέλος, φίλοι μου, πάντα λίγο ομό ελαιόλαδο για να δέσει πολύ ωραία το φαγητό μας. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε. Ανακατέψουμε καλά. Να πάνε παντού τα μπαχαρικά μας και το αλατάκι. Και σκεπάζουμε την κατσαρόλα μας. Το φαγητό μας έχει γίνει, οπότε και εμείς είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Οι μυρωδιές, φίλοι μου, τι να σας πω, μας έχει σπάσει τη μύτη. Πω, κοιτάξτε πόσο ωραίο έχει γίνει το φαγητό μας. Πόσο έχει χυλώσει το μακαρονάκι. Φοβερό. Τέλειο έχει γίνει το φαγητό μας, οπότε και εμείς είμαστε έτοιμοι να το δοκιμάσουμε. Πω, οι μυρωδιές μου έχουν σπάσει τη μύτη. Αν και καίει, θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Πω, είναι φοβερό αυτό, φίλοι μου. Φτιάξτε πραγματικά αυτή την ωραία συνταγή και φυσικά προμηθευτείτε τα προϊόντα από τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ του κυρίου Πίτσια. Και με αυτό το πολύ ωραίο φαγάκι να σας ευχηθώ, φίλοι μου, καλή Σαρακοστή. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα γευστικής διαδρομής. Μέχρι τον επόμενο προορισμό μας, εσείς ακολουθήστε με στα social. Στείλτε μου μηνυματάκια που θέλετε να έρθω για να μαγειρέψουμε και να θυμάστε, ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με αγάπη. Γεια σας!